Τι κρατάει ο Ολυμπιακός από την ήττα του Εφές? Νομίζω είχαμε εντάξει, πάρα πολύ και ένα μεγάλα και ένα διαστήματα. Δεχτήκαμε πάρα πολλούς εύκολους πόντους σαν εφηβιασμό. Θα κρατήσουμε ένα καλό 7 λεπτό που βγάλαμε ενέργεια και δείξαμε λίγο αντίδραση. Αλλά από εκεί πέρα εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Φάνηκε το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας από τη μία. Όπου για όλους μας εντάξει, δεν είναι ένα παιχνίδι κρίσιμο, ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, αλλά δεν πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να το κερδίζουμε και να είμαστε όλοι όσο καλύτερα μπορούμε. Θα το δούμε στο βίντεο, θα το αναλύσουμε όλοι τα λάθη μας και θα δούμε τι ακριβώς θέλει για να είμαστε καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια. Με τη σεζόν να ξεκινάει σε περίπου 20 μέρες, ίσως και να ήταν χρήσιμη σε εισαγωγικά αυτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ η συγκεκριμένη φράση. Εντάξει, ναι, σε γενικές γραμμές η προετοιμασία είναι πάντα μια περίοδος που ο προπονητής μπορεί να δοκιμάσει πράγματα. Οι παίκτες προσπαθούν να σιγά σιγά να βρουν τον ρυθμό τους μέσω της ομάδας, να μάθουν τους καινούργιους τους συμπαίκτες και ουσιαστικά δουλεύουν ώστε να είναι έτοιμοι όταν ξεκινήσει η χρονιά. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλεις να είσαι το 100%, η αλήθεια είναι σωματικά κυρίως. Αλλά εντάξει, όπως είπα και προηγουμένως, δεν πρέπει να μας ενόχλησε έτσι ο τρόπος που ήρθε ήταν και γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέρουμε να αντιδράσουμε. Χάσαμε πάρα πολλές μπάλες, πολλά rebound, φάγαμε πολλούς εκνευριασμούς. Είναι πράγματα τα οποία είναι θέμα συγκέντρωσης και θέλησης. Οπότε, σαν Ολυμπιακός, οφείλεις να σταθείς εκεί πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.